Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, να βάλουμε στην κουβέντα μας τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα κύριε Καρυπίδη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Πού πάνε τα πράγματα? Είδαμε και στον Παπαγεωργίου τις αντιδράσεις των συναδέλφων σας των υγειονομικών απέναντι στην κυρία Γκάγκα. Έχουμε πληροφόρηση ότι όταν ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στην Κομωτινή, προληπτικά η αστυνομία περιόρισε τους υγειονομικούς που είναι σε αναστολή για να μην κάνουν κινητοποίησεις. Δεν εξελίσσονται καλά τα πράγματα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πανδημία ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο θανάτους, εκτός ΜΕΘ κτλ. Την αναγκαιότητα ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα ήταν πολύ καλά, καλύτερα τα πράγματα στη διαχείριση της πανδημίας εάν το σύστημα είχε ενισχυθεί. Και βλέπουμε ότι παρότι η πανδημία είναι εδώ, τα νοσοκομεία μετατράπηκαν σε μονοθεματικά με αποτέλεσμα οι θάνατοι από άλλες παθήσεις να αυξηθούν κατά πολύ. Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, διαπιστώνομαι λοιπόν ότι δεν υπάρχει μία πρόθεση, ένα οργανωμένο σχέδιο από τη μεριά της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει και να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δυστυχώς φέτος δουλεύουμε με 10.000 λιγότερο προσωπικό από ότι το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, διότι δεν έχουν γίνει μόνιμες προσλήψεις και συνταξιοδοτήθηκαν χιλιάδες συνάδελφοι και υπάρχουν και οι αναστολές εργασίας. Υπάρχουν νοσοκομεία στα οποία κινδυνεύουν ζωές ασθενών. Είπατε πριν με τη μεταμόσχευση λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Εάν θα πάτε στα νησιά, τώρα θα δείτε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ τραγική λόγω έλλειψης γιατρών, γιατί εκεί υπάρχει και το πρόβλημα με την έλλειψη κινήτρων που δεν προσελκύει γιατρούς αλλά και υγειονομικό προσωπικό. Και πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Και τα νοσοκομεία είχαν αποκτήσει μια κανονικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε όμως τις τελευταίες μέρες ότι συνεχώς δεσμεύουν χώρους και κλινικές για περιστατικά κορονοϊού λόγω της αύξησης. Και το προσωπικό είναι κατακουρασμένο, καθότι, όπως σας είπα, είμαστε αποδεκατισμένοι κατά 10.000. Ναι. Τι είναι αυτό που πρέπει, προσέξτε λίγο κάτι. Τι είναι αυτό τώρα που πρέπει να περιμένουν και οι συνάδελφοί σας, αλλά και όλος ο κόσμος που προστρέχει στα νοσοκομεία για να μπορέσει ο κάθε άνθρωπος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας του. Τι σας λέει η κυβέρνηση, θα υπάρξει κάποια εξέλιξη? Ή θα είμαστε εδώ εμείς να καταγράφουμε, εσείς να αντιδράτε, να βλέπουμε και αυτές τις εικόνες? Πού πάει το πράγμα? Πραγματικά έχουμε ζητήσει από τον Πρωθυπουργό του Υγείας στο Σισμανόβλιο με ένα ATM και που ήρθαν να το έγινε μια έκρηξη σοβαρή, ναι, ναι, μέσα στο νοσοκομείο, ότι αυτά όλα ακριβώς, ότι υπάρχουν εκρηκτικά προβλήματα με την έλλειψη προσωπικού. Το είπα ότι οι αναστολές εργασίας πια δεν έχουν κανένα υγειονομικό όφελος, διότι έχουν αρθεί όλα τα περιοριστικά μέτρα και ταυτόχρονα δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, το σύστημα να θεωρεί εμβολιασμένον και να δουλεύει έναν ο οποίος έχει κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο της Τζόνσον πριν από 2 χρόνια και να θεωρείται ανεμβολίαστος ένας ο οποίος νόσησε πριν από 7 μήνες και έχει πολύ περισσότερα αντισώματα από αυτόν τον εμβολιασμένο. Και δεν υπάρχει κανένα μέτρο πια. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι και οι εμβολιασμένοι πια και κολλάνε και μεταδίδουν τον ιό. Όλα αυτά είναι γνωστά. Και απορώ γιατί επιμένει η κυβέρνηση σε αυτό το μέτρο, αποδεκατίζοντας ακόμη περισσότερο τα νοσοκομεία. Στα οικονομικά δεν είναι καθόλου καλά τα νοσοκομεία. Δεν έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τον εξοπλισμό και τις υποδομές, οι οποίες είναι χαλασμένες. Δεν είναι καλά τα πράγματα στην υγεία, δυστυχώς. Δεν μπορώ να πω κάτι αισιόδοξο. Πιστέψτε με. Άρα μπορούμε να πούμε ότι στα όσα προβλήματα γνωρίζουμε, σταδιακά γερνάει και ο πληθυσμός, ο ιατρικός, ο υγειονομικός, γερνάει και ο εξοπλισμός. Και το πράγμα πάει και γίνεται χειρότερο. Αυτό μας λέτε. Διότι δεν έχουμε και πολλές συνταξιοδοτήσεις. Έχουμε και πολλές συνταξιοδοτήσεις, μου λένε, που δεν καλύπτουν. Τα μεγάλα νοσοκομεία της περιφέρειας, αλλά και, και του κέντρου, ναι, υπήρχε μια δυναμική, έτσι, υπήρχε μια στελέχωση σε ένα βαθμό σχετικά καλή. Συνεχώς τώρα με παίρνουν συνάδελφοι από όλα τα νοσοκομεία, που συνεχώς κάνουν γιατρούς βασικών ειδικότητων και δεν αντικαθίστανται. Ναι. Τώρα, τι στελέχωση λέμε για το κέντρο? Όταν, για παράδειγμα, το Ιπποκράτιο, που είναι η ναυαρχίδα στη Βόρεια Ελλάδα, ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία, έχει 45 οργανικές θέσεις, ας πούμε, στους αναισθησιολόγους και έχει μόνο 9. Τι καλύπτονται? Ναι, και ακούστε με, έχουν κουρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και ένα χρόνο οι γιατροί, το, ναι, Επιστημονικό Συμβούλιο των Νοσοκομείων.
πριν φτάσουμε στο περιστατικό αυτό που συνέβη με τη μεταμόσχευση. Ναι. Για να βάλω, λίγο στην κουβέντα, να βάλω λίγο στην κουβέντα τους συναδέλφους από τους τρεις συνεργαζόμενους τηλεοπτικούς σταθμούς, για να σας δώσουν και το στίγμα από κάθε περιφέρεια που καλύπτει το κάθε κανάλι με το ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε την Κεντρική Μακεδονία και τη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε ακούσει για διάφορες ευκαιρίες, για διάφορα μπόνους τα οποία δίνονται από καιρό σε καιρό από την κυβέρνηση προς τους νέους γιατρούς για να μπουν, να κάνουν την προσπάθεια να μπουν στο ΕΣΥ. Αυτά υπάρχουν, γίνονται ή ήταν απλώς λόγια του αέρα? Κοιτάξτε, ακούστε με λίγο. Εάν υπήρχαν αυτά τα κίνητρα που λέτε, δεν θα είχαμε πρόβλημα στα νησιά. Γιατί εκεί οι γιατροί παίρνουν 1.200 ευρώ το μήνα και το κόστος διαβίωσης στο Νίκη, δηλαδή και η διαβίωση τους, είναι το διπλό. Γι' αυτό και δεν προσελκύουν νέους γιατρούς. Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι προσπαθούν να προσλάβουν προσωπικό επικουρικό, συμβασιούχο, που είναι άγνωστη η τύχη του. Μόνιμες προσλήψεις δεν γίνονται. Εμείς έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα. Θα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί, οι οποίοι είναι χαμηλότεροι, είναι πολύ χαμηλοί. Δηλαδή υπάρχουν υγειονομικοί που παίρνουν κάτω από το μισθό, από τον κατώτατο μισθό πια, το μισθός τους. Και ταυτόχρονα πρέπει και κίνητρα να υπάρχουν. Για παράδειγμα, αν υπήρχαν κίνητρα για γιατρούς στα νησιά, δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση σήμερα. Εγώ θα σας πω για τη Σαντορίνη, για παράδειγμα, ένα προχθεσινό περιστατικό που με πήραν οι γιατροί και μου λέγανε να νοσηλεύουν ένα Γάλλο τουρίστα και έναν Αμερικανό, οι οποίοι έχουν με COVID, έχουν υποκείμενα νοσήματα και το νοσοκομείο δεν διαθέτει καρδιολόγο, παθολόγο, πνευμονολόγο. Δηλαδή ουσιαστικά κανέναν από γιατρό από αυτούς που είναι αρμόδιοι να τους νοσηλεύουν. Και παίρνει η πρεσβεία, οι πρεσβείες και ενδιαφέρονται και οι συγγενείς και δεν ξέρουν τι να τους πούν οι γιατροί. Τι να τους πούν, ότι δεν έχουμε γιατρούς να γίνουμε ρεζίλοι? Σε λίγο θα υπάρξει και ταξιδιωτική οδηγία ότι μην πάτε στα νησιά της Ελλάδος, γιατί αν σας συμβεί κάτι δεν υπάρχουν γιατροί. Είναι φοβερό αυτό, είναι φοβερό. Πρέπει να λυθεί και βλέπουμε τώρα νοσοκομεία στα μεγάλα αστικά κέντρα, στη Θεσσαλονίκη αφού μιλάμε για Κεντρική Μακεδονία, όπως το Ιπποκράτειο να μην έχει γιατρούς. Αυτά δεν συνέβαιναν τουλάχιστον για τα... Κοιτάξτε τώρα να δείτε για το Ιπποκράτειο. Δεν είναι μόνο η μεταμόσχευση που χάθηκε. Δεν έχουμε αναισθησιολόγους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούν να γίνουν τακτικά και έκτακτα χειρουργία. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι που περιμένουν 3 χρόνια να χειρουργηθούν λόγω COVID, τώρα είναι αναγκασμένοι να περιμένουν κι άλλο. Και μην ξεχνάτε ότι για ένα μεγάλο διάστημα τα χειρουργεία του Ιπποκρατίου όπως και άλλα μετατράπηκαν σε μεθ κορονοϊού. Ναι. Για να πάω στο Βαγγέλη το Χριστόδουλο, Δυτική Μακεδονία. Βαγγέλη. Ναι, εντάξει κύριε Πρόεδρε, έχει ανοίξει και πάλι η κουβέντα για το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων νοσοκομείων που είναι σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους. Υποεδίν, τι θέση έχει και εσείς προσωπικά επί του θέματος, επί της αρχής? Ακούστε με, εγώ θέλω να προειδοποιήσω την κυβέρνηση γι' αυτό, ανεξάρτητα η θέση μας εμάς είναι αρνητική, αλλά θέλω να προειδοποιήσω ότι τα νοσοκομεία δεν είναι τράπεζες ούτε εφορίες. Να μην τολμήσει να κλείσει νοσοκομεία από πόλεις, γιατί το κόστος που θα πληρώσει θα είναι πάρα πολύ ακριβό. Θα είναι δυσβάσταχτο για την ίδια. Γιατί τα νοσοκομεία, οι κάτοικοι τα θέλουν να λειτουργούν. Τουλάχιστον οι βασικές κλινικές. Τα νοσοκομεία δεν είναι να τα καταργούμε, να τα κλείνουμε, είναι να τα ενισχύουμε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 2013 έκλεισαν 10 νοσοκομεία, εκ των οποίων τα 8 στην Αττική. Και το πληρώνουμε τώρα με ράντζα. Γιατί ήρθε η πανδημία στη μέση. Είναι όλα τα περιστατικά τα οποία είχαν εγκαταλειφθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και τώρα όλα τα νοσοκομεία της Αττικής, τα μεγάλα, έχουν γεμίσει πάνω από 100 ράντζα. Άρα λοιπόν τα νοσοκομεία είναι απαραίτητα να υπάρχουν. Να τα ενισχύουμε και όχι να λέμε όταν δεν έχουμε προσωπικό κλείνουμε το ένα για να ενισχύσουμε το άλλο. Γιατί μετά θα πάμε έτσι σαν να μην πω δηλαδή. Στο τέλος θα κλείσουμε και το άλλο για να ενισχύσουμε το άλλο και θα μένει ένα νοσοκομείο, ένα περιφέρεια. Έτσι. Πάω στον Νίκο το Σπιτσέρι και κλείνουμε. Νίκο. Εγώ απλά να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο όσοι υγειονομικοί βρίσκονται σε αναστολή, είναι και αυτοί που θα τεθούν σε καθεστώς αναστολής όταν εκπνεύσει το πιστοποιητικό νόσησής τους. Δηλαδή, η κατάσταση μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει. Ναι, αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί οι αναστολές εργασίας αφορούν 7.000 υγειονομικό προσωπικό. Άλλο που τώρα οι 5.000 περίπου δουλεύουν με, ακούστε με, είναι σημαντικό, με πιστοποιητικό νόσησης, ή αρκετοί από αυτούς
για να μην βγουν σε αναστολή, έχουν αναρωτική άδεια υποχρεωτικά. Δηλαδή, η αναρωτική άδεια δεν θα την έπαιρναν με υπαρκτά προβλήματα υγείας. Θα ήταν στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε 2.000 αναστολές, αλλά 5.000 όμως είναι είτε με άδειες αναρωτικές ή άλλες άδειες που διαθέτουν, είτε με πιστοποιητικό νόσησης, που σημαίνει ότι όλα αυτά έχουν ημερομηνία λήξης. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Να είστε καλά.